Στο τελευταίο επεισόδιο, ο Αλέξιος ζήτησε τη βοήθεια του Πάπα Ουρβανού, ο οποίος έκανε το tour της Γαλλίας για να βρει άτομα που θα κάνουν το μακρινό δρόμο για να απελευθερώσουν τους Αγίους Τόπους και άλλες περιοχές που είχαν καταλάβει οι μουσουλμάνοι. Βέβαια, υπερέβαλε λίγο στους λόγους του, μιας και μιλούσε για φρικτά εγκλήματα μουσουλμάνων, όταν προσκυνήματα στους Αγίους Τόπους γινόντουσαν συχνά και χωρίς προβλήματα για σχεδόν 400 χρόνια. Αλλά ποιος νοιάζεται, εδώ προσέφερε να απαλλάσσει τους συμμετέχοντες από όλες τις αμαρτίες που έκαναν, οπότε φυσικά μάζεψε κόσμο. Μάλιστα, στο τέλος ενός συμβουλίου στο Κλερμόν, οι ακροατές φώναξαν όλοι μαζί «Deus Vult», που σημαίνει «θέλημα Θεού». Ήταν έτοιμοι να πεθάνουν για τον ιερό σκοπό. Οπότε θέληση λαού, τσεκ. Θέλημα Θεού, τσεκ. Το μόνο που έμεινε ήταν οριστή ημερομηνία. Ο Πάπας αποφάσισε ότι θα γίνει τον Αύγουστο του 1996, η καλύτερη εποχή όσον αφορά τις οδιές, σύν το ότι θα έπρεπε να ετοιμαστεί ο κόσμος και κυρίως οι ευγενείς που θα πηγαίνανε. Αυτά μέχρι που εμφανίστηκε ο Πέτρος Ερημίτης, ο οποίος έκανε και αυτός το tour της Γαλλίας, πηγαίνοντας από χωριό σε χωριό και οργανώνοντας μια δική του σταυροφορία. Όχι από υπότες και ευγενείς, αλλά από φτωχούς, γυναίκες, παιδιά, γέρους, σκυλιά και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Και δεν ήταν μόνο αυτός. Έχουμε τον Walter Sans Avoir που έκανε το ίδιο πράγμα. Ξεκίνησε πριν τον Πέτρο και έφτασε στο Βελιγράδι την άνοιξη του 1996. Προφανώς του αρνήθηκε η είσοδος από τον κυβερνήτη και προφανώς τους τελείωσε το φαΐ γιατί ήταν άνοιξη. Γι' αυτό λαιλάτισαν τη γύρω περιοχή. Στο τέλος, απλά τους έστειλαν Κωνσταντινούπολη να μην τους πρίζουν. Ο κόμις έμιχος της Ρενανίας αποφάσισε και αυτός να κάνει τη δική του σταυροφορία. Αλλά άλλαξε γνώμη όταν είδε ότι ο ντόπιος εβραϊκός πληθυσμός ήταν πιο εύκολο να κατακτηθεί. Στις φαγές της Ρενανίας που έγιναν, χιλιάδες Εβραίοι σκοτώθηκαν από τον κόμι και τους δικούς του. Στη συνέχεια προχώρησαν προς την Ουγγαρία, όπου σκοτώθηκαν όλοι. Εκτός από τον Κόμι, που επέστρεψε σαν να μην έγινε τίποτα. Τελευταία ήταν ένα γκρουπ που ακολούθησε μια Χίνα επειδή νόμιζαν ότι είχε μέσα της το Άγιο Πνεύμα, μέχρι που η Χίνα πέθανε μετά από μερικά χιλιόμετρα. Ούψ. Όλοι αυτοί ήταν αυτό που σήμερα αποκαλούμε η σταυροφορία του λαού. Αλλά ας επιστρέψουμε στον Πέτρο, ο οποίος είναι στην Ουγγαρία. Ο βασιλιάς της Ουγγαρίας τους άφησε να μπουν, αλλά μετά από μια διαμάχη ακόλουθου του Πέτρου σκότωσαν 4.000 Ούγγρους, οπότε έπρεπε να την κάνουν για τα βυζαρινά σύνορα. Για το Βελιγράδι συγκεκριμένα, το οποίο λαιλάτισαν και έκαψαν. Προχωρώντας έφτασαν στο Νις. Ο Πέτρος υποσχέθηκε ότι δεν θα επαναληφθεί ό,τι έγινε με το Βελιγράδι, μέχρι που άλλη μια διαμάχη οδήγησε σε καταστροφή. Ο Βυζαντινός στρατός αναγκάστηκε να σκοτώσει 10.000 άτομα, το 1 τέταρτο των ακολούθων του Πέτρου. Από εκεί φτάσαν στην Κωνσταντινούπολη χωρίς άλλα προβλήματα. Ο Αλέξιος, λίγο γιατί δεν ήθελε να ταΐζει 30.000 άτομα για μήνες και λίγο γιατί δεν ήθελε οι πόλεις του να καίγονται, τους έστειλε στην Νικομήδια. Κάπου εκεί στη Λαιλασία πόλεων, οι οποίες είχαν χριστιανικό πληθυσμό by the way, ο Πέτρος έχασε τον έλεγχο. Με τους οπαδούς του Walter να χωρίζονται στα δύο και με τους δικούς του να παρακούν τις εντολές του. Οι δύο αυτοί χωρισμένοι στρατοί μάλωναν για το ποιος είναι ο καλύτερος σταυροφόρος. Όταν ο ένας έπαιρνε κάποιο χωριό, οι άλλοι ήθελαν ένα μεγαλύτερο. Ooh, that's kinda small. Yikes. Αυτό μέχρι που οι Τούρκοι έστειλαν την απάντησή τους, πολιορκώντας ένα κάστρο που είχαν πάρει σταυροφόροι. Μετά από μέρες χωρίς νερό και αφού ήταν αναγκασμένοι να πιούνε το αίμα γαϊδάρων και τα ούρα τους, παραδόθηκαν. Όσοι έγιναν μουσουλμάνοι γλίτωσαν. Οι άλλοι, μπορείτε να φανταστείτε. Το άλλο κομμάτι του στρατού τσίλαρε μέχρι που ο Πέτρος επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη για να κανονίσει να τους στείλουν εφόδια. Μη θέλοντας να περιμένουν, 20.000 σταυροφόροι προχώρησαν προς την Νίκαια, ακριβώς εκεί που τους είχαν στήσει παγίδα οι Τούρκοι. Μετά τη μάχη από τους 20.000 μείναν μόνο οι 3. Στους νεκρούς μέσα και ο Walter. Οι Βυζαντινοί τους επέστρεψαν στην Κωνσταντινούπολη, αλλά η ζημιά είχε ήδη γίνει. Η παροδία της σταυροφορίας του λαού κατάφερε να σκοτώσει 10.000 Βυζαντινούς, Ούγγρους, Εβραίους και Χριστιανούς, καταστρέφοντας την οικονομία της αυτοκρατορίας και το μόνο που είχε αποφέρει ήταν ελάχιστες απώλειες μουσουλμάνων και 0 πόλεις που επανακατακτήθηκαν. Αφού τελειώσαμε με το ορεκτικό, μπορούμε να προχωρήσουμε στο κύριο γεύμα. Τη σταυροφορία των πριγκιπών. Τη κανονική πρώτη σταυροφορία. Εδώ να πω ότι θα αρχίσω να πετάω πολλά ονόματα, οπότε προσπαθήστε να τα θυμηθείτε. Αρχικά να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα που πολλοί ίσως να μην ξέρουν για την πρώτη σταυροφορία. Αυτό είναι ότι δεν ήταν ένας ενωμένος στρατός που πήγε στους Αγίους Τόπους, αλλά διαφορετικοί στρατοί που ήταν υπό κάποιον λόρδο. Αυτοί οι αρχηγοί και οι πρωταγωνιστές μας ήταν οι Ούγος του Βερμαντουά, αδερφός του Γάλλου βασιλιά, ενός βασιλιά που είχε φοριστεί για μοιχεία από τον Πάπα. Ούψ, ο Ούγος είχε λίγο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Έγραψε στον Αλέξιο, γνώριζε αυτοκράτορα ότι είμαι βασιλιάς των βασιλευόντων, ο καλύτερος κάτω από τους ουρανούς. Αυτός πήγε μέσω θαλάσσης από Ιταλία και έφτασε πρώτος στην Κωνσταντινούπολη.
Γοδεφρίδος του Μπουγιών, ο άνθρωπος που βοήθησε να ξαποστείλουν τον Πάπα από τη Ρώμη για να βάλει τον αντίπαπα στη θέση του. Λεπτομέρειες. Αυτός πήγε στη Κωνσταντινούπολη μέσω στεριάς από Ουγγαρία χωρίς να προκαλέσει ζημιές. Μαζί του ήταν και ο αδερφός του Βαλδουίνος. Ο τρίτος ήταν ο φίλος μας ο Βοημούντος. Ναι, ο ίδιος που ήθελε να σκοτώσει τον Αλέξιο τώρα ήρθε να τον βοηθήσει. Γι' αυτό το λόγο είχε και τους πιο έμπειρους των υποτών. Προφανώς πήγε μέσω θαλάσσης και επειδή οι παγιές συνήθειες δύσκολα χάνονται, είπε να λαιλατήσει κανένα δυο χωριά στην πορεία. Μαζί του ήταν και ο ανιψιός του Ταγκρέδος. Τέταρτος ο Ραϊμούνδος ο Τέταρτος, κόμις της Τουλούζης και Ζάπλητος. Είχε το μεγαλύτερο στρατό από τους σταυροφόρους και του έλειπε ένα μάτι. Το άλλο το είχε στη τσέπη για καλή τύχη. Ήταν επίσης πάρα πολύ πιστός. Όνειρό του ήταν να πεθάνει στους Αγίους Τόπους. Μαζί του είχε και τον αρχηγό της εκστρατείας, τον επίσκοπο Άντιμαρ Λεπουί. Αν και ήθελε πάρα πολύ να λέει ότι αυτός είναι ο αληθινός αρχηγός. Αυτός πήγε μέσω στεριά στην Κωνσταντινούπολη, λαιλατώντας ένα σωρό χωριά στην πορεία. Πέμπτος και τελευταίος στρατός ήταν του Ροβέρτου του Δεύτερου, κόμη της Φλάνδρας. Ήταν φίλος του Αλέξιου, οπότε δεν υπήρχε θέμα με αυτόν. Μαζί του ήταν ο Ροβέρτος της Νορμανδίας, γιος του πάρα πολύ σημαντικού για την ιστορία της Αγγλίας, Βίλιαμ του Κατακτητή, και ο Στέφανος του Μπλουά, σύζυγος της κόρης του Βίλιαμ. Αυτός δεν ήθελε να πάει, αλλά έφαγε παντόφλα από τη γυναίκα του, οπότε δεν είχε επιλογή. Όλοι αυτοί πήγαν μέσω θαλάσσης. Και τώρα που μαζευτήκανε όλοι, είπε ο Αλέξιος, είναι η ώρα να σας βάλω να ορκιστείτε ότι όποια πόλη που παραδοσιακά άνοικε σε εμάς και να πάρετε, θα την επιστρέψετε πίσω σε βυζαντινά χέρια. Ο Ούγος, ο Γοντεφρίδος και ο Ροβέρτος έδωσαν τον όρκο. Ο Βοημούντος συνεννοήθηκε με τον ανιψιό του ώστε όταν τον δώσει τον όρκο, αυτός να είναι έξω από την πόλη και να μην τον δώσει. Κρατήστε το αυτό για μετά, θα είναι σημαντικό. Ο Ραϊμούνδος δεν έδωσε τον όρκο, αλλά είπε ότι είναι φίλος με τον Αλέξιο και θα τον βοηθήσει εναντίον του Βοημούνδου, αν χρειαστεί. Με αυτό το θέμα να έχει λήξει, 80.000 περίπου σταυροφόροι μαζί με τον Βυζαντινό στρατηγό Τατίκιο πήγαν στη Νίκαια να ξεκινήσουν την πολιορκία. Κύριε! Έλα, τι έγινε. Κατέφτασαν κι άλλοι σταυροφόροι. Μην ανησυχείς, άχρηστοι είναι. Πες τους φρουρούς της πόλης να τους κανονίσουν. Κύριε, είναι περίπου 80.000 και βαριά οπλισμένοι. Ο Σουλτάνος Κίλι Τζαρσλάν δεν έδωσε σημασία αρχικά, πιστεύοντας ότι ήταν περισσότεροι άχρηστοι σταυροφόροι σαν αυτοί του Πέτρου. Αλλά όταν του είπαν ότι ήταν πολύ μεγαλύτερος ο στρατός, επέστρεψε. Νικήθηκε από τους σταυροφόρους και τον έστειλαν από εκεί που ήρθε. Με κανέναν αντίπαλο στον ορίζοντα, είπαν να ξεκινήσουν επιτέλους την πολιορκία της πόλης. Είναι πιθανό ότι μπορούν να ανεφοδιάζονται από τη λίμνη. Νομίζω θα ήταν καλύτερο να βάζαμε πλοία να κάνουν περιπολία για σιγουριά. Μπα, χαλάρωση. Αποκλείεται να μπορούν να ανεφοδιαστούν από εκεί. Several days later. Στο είπα ότι θα σκάσε. Έχοντας ξεχάσει να καλύψουν τη λίμνη, οι Σελτζούκοι πρακτικά μπορούσαν να αντέξουν για πάντα. Τότε ο Αλέξιος σε μια έξυπνη κίνηση πέρασε πλοία με σκηνιά και άλογα από τη θάλασσα του Μαρμαρά στην Ασκανία, καλύπτοντας έτσι και εκείνη την πλευρά. Τότε κρυφά έβαλε άτομα να συζητήσουν με τους Σελτζούκους μέσα, υπόσχοντάς τους ότι δεν θα πεθάνουν αν παραδώσουν την πόλη. Δίχως να έχουν άλλη επιλογή, δέχτηκαν. Και η Νίκαια ήταν πάλι στα χέρια της αυτοκρατορίας, προς απογοήτευση των σταυροφόρων που έχασαν την πόλη κάτω από την ύπνο τους. Ταυτόχρονα δείχνοντας ότι ο Αλέξιος ήταν ο σωστός που φερόταν καλά στους αντιπάλους του, ενώ η δυτική στρατή ήταν διαβολική και σκότωναν τους πάντες. Δεν ήταν εντελώς λάθος, όπως θα δούμε πολλαπλές φορές στη συνέχεια. Ο στρατός των σταυροφόρων τότε χωρίστηκε στα δύο, με τους μισούς να πηγαίνουν προς το Δωρίλαιο, όπου τους περίμενε ο Κιλίτζαρ Σλάν με νέο στρατό. Περικυκλώνοντας το στρατόπεδο τους γρήγορα, διέταξε να τους σκοτώσουν όλους ρίχνοντάς τους βέλη. Ο Βοημούντος τότε απάντησε στείνοντας τους υπότες κυκλικά με τις σπίδες ψηλά ώστε να προστατεύσουν όσους ήταν μέσα, στρατιώτες και πολίτες. Με απίστευτη πειθαρχία, οι υπότες άδειξαν για 5 ώρες κάτω από τον ήλιο της Ανατολίας χωρίς να σπάσουν το σχηματισμό τους. Για καλή τους τύχη, τότε ήταν που ήρθαν και οι υπόλοιποι με τον άλλο μισό στρατό. Παράλληλα, ο επίσκοπος Άντιμαρ πήγε backdoor και έκαψε το στρατόπεδο των Τούρκων. Ο Κιλίτζαρ Σλάν αναγκάστηκε να φύγει για άλλη μια φορά. Μια ντροπιαστική ήττα, παρόλο που οι σταυροφόροι έχασαν παραπάνω στρατιώτες στη μάχη. Και κάπου εδώ θα το αφήσουμε. Ναι, ξέρω ότι είπα ότι θα την κάλεπτα όλοι σε ένα, αλλά αυτό είναι πρακτικά δυνατό. Ίσως χρειαστεί μέχρι και 3 επεισόδια για να πω όλη τη σταυροφορία. Στο επόμενο όμως θα δούμε τον τρόμο της πολιορκίας της Αντιόχειας. Like και subscribe να φτάσουμε τους 1000 και ελπίζω να σας δω εκεί.